Κύριε Πετράτη, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που σας βλέπω. Χαίρομαι που είστε πρόεδρος ενός τέτοιου εξαιρετικού χώρου. Χαίρομαι που βοηθάτε τον Στέλιο Πάνο και φτιάχνει αυτά που φτιάχνει. Πέστε μου λίγο για αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είναι ένας χώρος πολιτισμού και ναυτικής ιστορίας και παράδοσης. Ιδρύθηκε πριν από 43 χρόνια, το 1973, από τον τότε Ναύαρχο Διοικητή εδώ στην Διοίκηση Διοικητικής Μέρινας, τον Αριστίδη Γιαννόπουλο, και μια ομάδα επώνυμων χανιωτών μαζί με αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού. Πήραν λοιπόν αυτό το κτίριο, το οποίο είναι στην είσοδο του φρουρίου Φυρκά, που Φυρκάς είναι τουρκική λέξη και σημαίνει στρατόπεδο, και είναι ένα κομμάτι των οχυρώσεων που οι Βένετοι έχτιζαν μέχρι και την ημερομηνία που έπεσαν στους Τούρκους. Εδώ ήταν το διοικητήριο, μέσα ήταν ο στρατονισμός, και εμείς έχουμε την τύχη λοιπόν, έχουμε την είσοδο του φρουρίου Φυρκά, το οποίο πέρασε πάρα πολλά χέρια, μετά τους Βένετους οι Τούρκοι, σας είπα ήταν στρατόπεδο, στην κατοχή είχαν οι Γερμανοί και ήταν στρατόπεδο μελοθανάτων. Το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα στο Φυρκά υψώθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2013 η ελληνική σημαία και ενώθηκε παντοτινά η Κρήτη με την Ελλάδα. Ένα όνειρο των Κρητών έγινε πραγματικότητα, διότι εμείς οι Κρήτες είμαστε Έλληνες. Και όταν στην άλλη Ελλάδα λέγανε ελευθερία ή θάνατος, εδώ στην Κρήτη λέγανε ένωση ή θάνατος. Αυτό το λέω γιατί έχει παραξηγηθεί λίγο τα τελευταία χρόνια και με κάποιες φωνές, άγουρες φωνές, κάποιοι προσπάθησαν με αυτοκόλλητα και πραγματάκια να λύσουν. Μιλάνε για αυτονόμηση, έτσι. Ακριβώς, το οποίο δεν ισχύει. Και μάλιστα εμείς τους επισκέπτες έχουμε μια σημαία της κριτικής πολιτείας και συζητούμε για αυτό το πράγμα, διότι για μας ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα παροδικό. Η σημαία αυτή είχε μια περιοδικότητα συγκεκριμένη και αυτό το πράγμα τελείωσε. Έτσι. Εμείς στο χώρο μας φιλοξενούμε τώρα διάφορες ενότητες. Μέσα σε αυτές τις ενότητες είναι και ένα μεγάλο κομμάτι μοντελισμού, αλλά θα έλεγα, πριν μιλήσουμε για το μοντελισμό που ήδη έχετε μιλήσει με τον κύριο Φαλιέρο, να μιλήσουμε για τι κάνει το μουσείο εκτός από το μοντελισμό. Το μουσείο είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που μέχρι σήμερα επιβιώνει από την επισκεψιμότητα, την ανερχόμενη επισκεψιμότητα, τόσο σε αυτόν εδώ το χώρο, όσο και στον άλλο χώρο που έχουμε, στο έναν αιώριο, που μέσα εκεί υπάρχει ένα ομοίωμα ενός πλοίου μηνωκής περίοδου, μαζί με μοντέλα παραδοσιακών σκαφών. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω το μουσείο. Είμαστε χρόνια τώρα μέλη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μουσείων, στο ICOM, και βραβευτήκαμε ξανά φέτος από το TripAdvisor για τα θετικά λόγια των επισκεπτών μας. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δύναμη το να μπορούμε να έχουμε ανοιχτά το μουσείο, να είμαστε εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις μας απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό μας, και παράλληλα να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις προβολής του τόπου και της ναυτικής ιστορίας και παράδοσης. Φέτος είχαμε την τιμή, και λέω τιμή γιατί για μένα ήταν ένα πρωτόγονο γεγονός, να είμαστε μέσα στο σύστημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου, του Συνεδρίου Ορθοδόξων που έγιναν στα Χανιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που, άσχετα το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας, εμείς δεχτήκαμε στο χώρο μας τον Πατριάρχη μας μαζί με τους προκαθήμενους των άλλων εκκλησιών, και μάλιστα βοηθήσαμε, νομίζω, με κάθε τρόπο και εγώ αλλά και το προσωπικό του μουσείου στο να δεχθούμε και να γίνουν διάφορα events στο χώρο μας. Έτσι. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή η κίνηση ήταν μια μεγάλη προβολή και της πόλης μας αλλά και του μουσείου. Όσον αφορά τη δραστηριότητα του κύριου Φαλιέρου με τη γυναίκα. Ο κύριος Φαλιέρος τώρα είναι πολλά χρόνια στο μουσείο. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και το χόμπι του Φαλιέρου
είναι η κατασκευή μοντέλων με πρωτογενή υλικά σε μεγάλη κλίμακα. Αυτά είναι πράγματα που τα είπαμε τον ίδιο, ναι. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που ρωτάω εγώ, ναι. Είναι, υπάρχει κάποια συμβολή προφανώς στην Ναυτικό Μουσείο για αυτό που κάνει ο κ. Φαλιέρος, τον βοηθάει, τον ενισχύεται, γιατί... Ναι, κοιτάξτε, ο κ. Φαλιέρος είναι εθελοντής αυτή την περίοδο όπως και εμείς και αυτό που γίνεται εδώ πέρα μαζί με τους άλλους εθελοντές είναι το ότι το Ναυτικό Μουσείο προσπαθεί με κάθε τρόπο και έχει αναλάβει την υποχρέωση ό,τι χρειαστεί από πλευράς κατασκευής να διαθέτεται. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, αυτό που γίνεται και ξέρω είναι ότι ίσως να είμαστε το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που άνθρωποι του μουσείου κατασκευάζουν αυτά τα μοντέλα. Μου έκανε και εμένα εντύπωση και το ρώτησα. Ναι. Τι λέω, τα πουλάς αυτά, δηλαδή πώς γίνεται. Δεν μπορεί να πουληθεί, διότι το κόστος δεν μπορεί να βγει το κόστος. Δεν κοστολογείται, είναι πάρα πολύ σκληρή. Ακριβώς. Έτσι, αυτά τα Liberty που είδατε πάνω είναι, έχουμε στο 4 χρόνια. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουν φέτος για να μπορέσουμε να πιάσουμε και τα άλλα που είναι σε κρεμότητα. Έτσι, το Όλγα θέλει να φτιάξει. Και αυτά και τα άλλα που είναι μέσα σε βιτρίνες που μας τα έχουν κάνει δώρο, τα οποία θέλουν συντήρηση για να φτάσουν στο επίπεδο των δικών μας κατασκευών. Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπως σας είπα, αυτά τα μοντέλα τα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο. Πάνω είναι και δύο μοντέλα του αμερικάνικου ναυτικού, το Αλάσκα και το Μιζούρι, διότι έχουμε πάρα πολλούς ξένους και μάλιστα έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες και με Εγγλέζους και με Ρώσους να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και ένα αντίστοιχο πλοίο δικό τους. Εκείνο που θα πρέπει να μας έχει σε εγρήγορση είναι ότι περνώντας τα χρόνια μας όλων λιγοστεύουν οι δυνατότητες αυτών των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Φαλιέρος θα έχει ακόμα άπειρα χρόνια ζωής για να μπορεί να συνεχίσει και να μεταλαμπαδεύσει και στους άλλους δύο εθελοντές, αλλά και στα νέα παιδιά που αναζητούμε να έρθουν κοντά μας να συνεχίσουν αυτό το ωραίο πράγμα. Μακάρι, σας το εύχομαι. Έτσι. Θα είναι πολύ καλό. Ναι. Για το καράβι το παλιό που έχετε κατασκευάσει. Το καράβι, ακούστε να δείτε. Θα σας πω εγώ. Το 2000 ξεκίνησε ένα ερευνητικό πρόγραμμα το να κατασκευαστεί ένα ομοίωμα ενός πλοίου της μινωικής περίοδου. Με τι στοιχεία είχατε στοιχεία. Εκτός από τους φραγιδόλιθους που είχαν βρεθεί και τις ζωγραφιές που υπέρχουν στο ανάκτορο της Σαντορίνης, δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ λίγα σε κάποια πύληνα αγγεία που δείχνουν τα πλοία της Θήρας. Η Θήρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ κοντά στην Κρήτη και ήταν η θαλασσοκρατορία τότε της μινωικής περίοδου. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το πράγμα, σχεδιάστηκε ένα μοντέλο και φτιάχτηκε ένα πρόπλασμα που μπορεί να πάτε κάτω να το δείτε σε μικρή κλίμακα, έτσι ώστε να δούνε αν μπορεί να φτιαχτεί ένα ομοίωμα ενός πλοίου που θα έμοιαζε σε ένα πλοίο της μινωικής περίοδου. Και το οποίο ταξίδευσε και όλα. Αυτό λοιπόν, αφού φτιάχτηκε το πρόπλασμα με ξύλα της κρητικής γης, και λέμε αυτό το πράγμα διότι 1700 με 1500 χρόνια π.Χ. ήταν δύσκολη η μεταφορά ξυλίας από την άλλη Ελλάδα. Η Κρήτη ήταν πολύ πιο πράσινη από όσο είναι τώρα. Με ξύλα λοιπόν από την κρητική γη ξεκίνησε μια προσπάθεια και μετά από 4 χρόνια, το 2004, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Το σκάφος ταξίδεψε κοπηλατώντας από τα Χανιά μέχρι την Αθήνα, μέχρι τον Πειραιά. Έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και γύρισε πίσω. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να το διατηρήσουμε σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση, εκείνο που δεν μπορεί είναι να ξανακολυμπήσει, να μπει στο νερό, γιατί το ξύλο, το σκάφος είναι δετό. Τότε δεν υπήρχε σίδηρος, ήταν πάρα πολύ μακρινή εποχή και με την πάροδο του χρόνου τα σκοινιά έχουν τανίσει. Με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να ξαναμπεί στο νερό έτσι όπως είναι. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να γίνουν εκτενείς εργασίες συντήρησης με πολύ μεγάλο κόστος, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς
δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Μιλούμε όμως γι' αυτό. Μιλούμε γι' αυτό που έκαναν τότε τα παιδιά που ταξίδευσαν με αυτό το σκάφος. Ο ένας ήταν γιος ενός πολύ καλού μου φίλου, του Αντρέα του Φουράκη, ο Παύλος. Είναι κάτω οι φωτογραφίες των παιδιών. Ήδη περάσανε 12 χρόνια από το 2004 που ταξίδευσε. Το 2006 είχε πάει στην Ελευσίνα σε παρουσίαση εκδηλώσεων και από τότε είναι ένα έκθεμα με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Έτσι, δεν είναι το μινωικό πλοίο, διότι δεν είναι όπως το πλοίο της Κυρίνιας που βρέθηκαν στοιχεία, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα ομοίωμα. Προσεγγίσατε κατά το δυνατό. Ακριβώς, ένα ομοίωμα ενός πλοίου της μινωικής περίοδου. Εμείς κάναμε 4 χρόνια για να κατασκευαστεί. Οι μινωίτες σίγουρα δεν έκαναν τόσο, έφτιαχναν πολλά και μάλιστα θα μπορούσαν να τα εγκαταλείπουν και να φτιάχνουν άλλα κτλ. Το σημαντικό ήταν ότι οι μινωίτες προγονεί μας ήταν θαλασσοκράτορες εκείνης της περίοδου στην περιοχή της Μεσογείου. Και αυτό ήταν αυτό που ήθελε να αναδειχθεί τότε. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τα Χανιά έχουν καταπληκτικά νεόρια τα οποία είναι κλειστά και μάλιστα είχε γίνει μια κουβέντα παλιότερα να φτιαχτεί μια γαλέρα και να μπει μέσα σε ένα αυτά, τα οποία εμείς θα είμαστε δεκτικοί πάνω σε αυτό. Έτσι, η Βενετία που έχουμε πάει και κάναμε εκδηλώσεις έχει καταπληκτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθηθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν αυτό το όνειρο πετύχει, νομίζω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Πέσαμε δυστυχώς σε δύσκολες εποχές. Δυστυχώς. Μνημόνια και τέτοια τώρα. Κοιτάξτε, εμείς παρόλα αυτά είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Το μουσείο, όχι εμείς. Ναι, το μουσείο. Διότι εμείς οι απόμαχοι του επαγγέλματος είμαστε χάλια. Αλλά το μουσείο κρατάει ακόμα, αγαντάρει. Αγαντάρει. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά τα είπαμε, νομίζω. Καλό πρόβλημα, μια χαρά τα είπαμε. Και έχουμε και συνέχεια. Ναι. Θα μπορέσω να κάνω πλάνα κάτω στο καραβάκι. Ναι, να πάτε. Θα μιλήσουμε εμείς με το κορίτσι να σας περιμένει. Είναι εκεί μια κοπέλα. Να κάνετε και πλάνα. Ώστε να εμπλουτίσω και την κουβέντα που κάναμε, ναι, με πλάνα. Εκεί που έγινε το επίσημο δείπνο, να ξέρετε, της έναρξης της Συνόδου των Πατριαρχών. 50 άτομα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Και εδώ μέσα εμείς βοηθήσαμε να γίνει το επίσημο δείπνο του πέρατος της Συνόδου με 550-600 άτομα μέσα στο Φρούριο, που ήταν ένα εξαιρετικό, νομίζω, πράγμα, άσχετο ότι μπορεί να κάποιοι να άκουσαν ή να ακούστηκαν κάποια πράγματα, τα οποία μας αφήνουν αμέτωχους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Να είστε καλά κι εσείς.